Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής του Εθισμού στο Διαδίκτυο, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, διοργάνωσε επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη, προετοιμάζοντας τον ψηφιακό πολίτη του μέλλοντος». Η Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου δημοκρατικού οικοσυστήματος πληροφορίας, γνώσης και υπηρεσιών που θα υπηρετεί πολίτες, καινοτόμες πρωτοβουλίες και δημιουργικές ιδέες, συμβάλλοντας στην ψηφιακή νοημοσύνη, συνεργασία και ευημερία. Ποιες είναι οι πιθανές επιδράσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος στον άνθρωπο και την κοινωνία? Πόσο εφικτή είναι η δημοκρατική ψηφιακή κοινωνία? Τη συζήτηση συντόνισαν ο κύριος Δημήτρης Γκρίτζαλης, αναπληρωτής πρίτανη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και οι δημοσιογράφοι Γιάννης Ριζόπουλος, Ελένη Λαζάρου και Γιάννης Κολάτος. Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, κύριος Λευτέρης Κρέτσος, απίθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση, επισημένοντας ότι η διαχείριση της τεχνολογίας από τους πολίτες παραμένει ένα μεγάλο αντικείμενο συζήτησης. Εδώ το πιο σημαντικό ζήτημα δεν είναι να βελτιώσουμε απλώς δείκτες, αλλά να βελτιώσουμε και τις δυνατότητες πρόσβασης όλων των πολιτών σε χωρικό επίπεδο, να ξεπεράσουμε ταξικού χαρακτήρα ανισότητα σε αφορά την πρόσβαση των παιδιών στα σχολεία με τις νέες τεχνολογίες, και πάνω σε αυτό το πλαίσιο πατάει και η πρόσφατη σύσταση του νέου Υπουργείου, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Χαιρετισμό απίφθινε και ο κύριος Πάνος Οπλοποιός, σύμβουλος Υπουργού Τουρισμού σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας και πληροφορικής. Ο βασικός άξονας, ο οποίος εμείς δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ, είναι το υπερδίκτυο τουρισμού, το οποίο θα δώσει μια άλλη διάσταση μέσα από τη συλλογή των δεδομένων Big Data, το οποίο θα μπορεί να αναλύει με τεχνολογίες Business Intelligence, με τεχνολογίες οι οποίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν την διαχείριση όλου αυτού του προϊόντος το οποίο υπάρχει, και ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερους τουρίστες και να κάνουμε ακόμα ένα νέο ρεκόρ για το 2017, όπως ήταν και το 2015 και το 2016. Από την πλευρά του, ο κύριος Κωνσταντίνος Χιώμος, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, μίλησε για την ενίσχυση της ψηφιακής νοημοσύνης των πολιτών και τις επιδράσεις της στον άνθρωπο και την κοινωνία. Η τεχνητή νοημοσύνη πλέον θα ξεπεράσει κατά πολύ την ανθρώπινη νοημοσύνη. Ήδη στην Αμερική, πριν από λίγες μέρες, το Artificial Intelligence, αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη, ουσιαστικά ο πρόεδρος Ομπάμα το αναφέρει ως επέκταση της ανθρώπινης νοημοσύνης. Αυτό που φαίνεται, με βάση τα τελευταία στοιχεία του World Economic Forum του 2016, φαίνεται ότι στις αναπτυγμένες χώρες τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των θέσεων εργασίας, ο οποίος θα χάνεται εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης και των εφιών συστημάτων που θα έρθουν στην παραγωγή, θα παρεκτοπίσει σε ένα σημαντικό ποσοστό τον ανθρώπινο παράγοντα από την εργασία. Ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, κύριος Θεόδωρος Καρούνος, αναφέρθηκε στο σύγχρονο κράτος και την ανοιχτή ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δεν είμαστε σε τόσο άσχημη θέση όσο νομίζουμε. Έχουμε δομικά προβλήματα μεν, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ότι είμαστε σήμερα εδώ και ότι υπάρχει και Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στην Ελλάδα είναι κάτι θετικό. Τις απόψεις του ανέλησε επίσης ο κύριος Κωνσταντίνος Κοσκινάς από το Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας, Διαδικτυακής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Εάν θέλουμε να έχουμε μια ψηφιακή πολιτική, δεν θα σχεδιάσουμε από τα fiber optics περασμένης γενιάς. Θα ξεκινήσουμε από τις ανθρώπινες σχέσεις που θέλουμε να έχουμε στο μέλλον, μια και η τεχνολογία μας το επιτρέπει. Ο κύριος Χαράλαμπος Τσέκερης, επιστημονικός υπεύθυνος Ακαδημίας Ψηφιακού Πολίτη, έθεσε το ερώτημα πόσο εφικτή είναι μια δημοκρατική ψηφιακή κοινωνία. Αυτός είναι ο σκοπός μας ως Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη, να δούμε μαζί πού πάμε, σε τι είδους ψηφιακή κοινωνία θέλουμε να ζήσουμε. Μια κοινωνία χωρίς θέσεις εργασίας, που τα ρομπότ θα δουλεύουν για μας, που δεν θα υπάρχει νόημα ζωής, που θα υπάρχουν ανισότητες. Από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο κύριος Σιμεών Ρετάλης μίλησε για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις στην αξιοποίηση διαδικτυακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
Οι νέες τεχνολογίες δίνουν νέες δυνατότητες που μπορούν να κάνουν κυρίως από το κομμάτι της εκπαίδευσης τους μαθητές πιο δημιουργικούς, εύκολα συνεργάσιμους και βέβαια να έχουν πρόσβαση σε νέο υλικό, σε πολλούς ειδικούς, κάτι που δεν μπορούσαν να είχαν παλιότερα. Ο ψυχίατρος κ. Γιώργος Φλώρος τόνισε ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον εθισμό στο διαδίκτυο. Ξεχνούμε πολλές φορές ότι εφόσον υπάρχει ένα πρόβλημα εθισμού, οτιδήποτε κι αν υπάρχει σαν συνωσιρότητα, έρχεται σε δεύτερη μοίρα μέχρι να μπει το πρόβλημα του εθισμού σε έναν έλεγχο. Ο κ. Γιώργος Κορμάς, υπεύθυνος γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, κατέθεσε την εμπειρία του αναλύοντας συμπεριφορές εξάρτησης από το διαδίκτυο. Όταν συνεργάζονται οι γονείς και ζητούν συγκεκριμένες οδηγίες και κάνουν συγκεκριμένα πράγματα με όρια και με σεβασμό στο παιδί, τότε σχεδόν όλα τα παιδιά έχουν θετική εξέλιξη. Από το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ο κ. Γιώργος Πλοιός μίλησε για την κοινωνική σημασία του διαδικτύου. Μπορεί να μιλάμε αυτή τη στιγμή για την εξάρτηση από το διαδίκτυο, αλλά ξεχνάμε κάτι βασικό, ότι αυτό που λέμε εμείς εξάρτηση είναι μια εξαιρετική άσκηση εξατομίκευσης, μοναχικού τρόπου να δουλεύεις. Κάτι που το απαγαπούν πάρα πολλοί εταιρείες, ξέρετε. Ο κύριος Αντώνης Μπρούμας ανέπτυξε το θέμα της κοινωνικής εξουσίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή. Τα ψηφιακά δικαιώματα αναπτύσσονται ως δικαιώματα τριτενέργειας κατά βάση. Πρόκειται για νεοπαγή δικαιώματα τα οποία δεν απευθύνονται μόνο έναντι του κράτους, όπως τα κλασικά παραδοσιακά θεμελιώδη δικαιώματα, αναπτύσσουν οριζόντιο αποτέλεσμα κυρίως απέναντι στις διαχωρισμένες εξουσίες του ψηφιακού κόσμου, όπως είναι οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Στην ημερίδα κατέθεσαν επίσης τους προβληματισμούς τους για τον ψηφιακό πολίτη του μέλλοντος ο κύριος Πρόδρομος Τσιαβός, υπεύθυνος ψηφιακής ανάπτυξης από τη στέγη γραμμάτων και τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, ο κύριος Βασίλης Οικονόμου από τα εκπαιδευτήρια Δούκα και ο κύριος Βασίλης Κουρμπέτης, σύμβουλος ειδικής αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.